Καλημέρα αγαπητοί μου φίλοι, μεσημεράκι η Πέμπτης με αρκετή δροσιά λόγω που το βοριαδάκι βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, με θερμοκρασίες που μας έκαναν να ξεχάσουμε όλα όσα προηγήθηκαν το προηγούμενο διάστημα, αφού έφτασε τους 33 και 34, που τέλος πάντων πολύ πιο ανεκτικές θερμοκρασίες από αυτό το καμίνι που είχαμε ζήσει. Οπότε παίρνουμε τις ανάσες μας, κάθε μέρα αρχικά σας λέμε θέματα καιρού, διότι καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι που έρχονται από χώρες που τέλος πάντων η ζέστη είναι πολύ και έχουν συνηθίσει π.χ. Ντάρουιν, δεν έχουν κάποιο θέμα. Κάποιοι που έρχονται όμως από τις κρύες, ψυχρές χώρες, καταλαβαίνετε ότι πρέπει σιγά σιγά να προσαρμοστούν και να προσέχουν. Καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους, σε όλους τους φοιτητές που έρχονται για το καλοκαίρι, τους ανθρώπους που έρχονται από πολύ μακριά και πιστέψτε με, περνώντας μια βόλτα στην παραλιακή, κάτω στην πλατεία, είτε και στις τουριστικές μας περιοχές, το διαπιστώνει αυτό κανείς. Οι οικογένειες έσμιξαν, οι οικογένειες σιγά σιγά με την ομογένεια εδώ έγιναν πολυπληθείς και τέλος πάντων νομίζω ότι είναι όλοι χαρούμενοι και προετοιμάζουν γάμους, βαφτίσια και ωραίες εκδηλώσεις. Εμείς σήμερα βεβαίως χρειά ομογένειας, διότι αν θυμάστε σας είχαμε και μια συνέντευξη που κάναμε προημερών με τον καθηγητή από το Charles University Darwin Αυστραλίας, κύριο Γιώργο Φραζή, αλλά ο κύριος Γιώργος Φραζής χθες είχε συνέντευξη με την κοινή, με την αντιδήμαρχο κυρία Καλλιόπη Κουτούζη που την προηγούμενη φορά έλειπε και δεν κάναμε κάποια τέτοια κίνηση. Μας ανακοινώνουν λοιπόν ότι την Δευτέρα, 1η Ιουλίου, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του τρίτου τόμου της σειράς «Συγχρονικές και διαχρονικές όψεις της ελληνικής διασποράς», που επιμελείται ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Charles Darwin Γιώργος Φραζής σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Τον τόμο θα παρουσιάσει ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, κύριος Ιωάννης Χρυσουλάκης. Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας του Δήμου Καλλιμνίων στις 12 το μεσημέρι, αγαπητοί μου φίλοι, και περιμένουν φυσικά όλους εμάς, τους ντόπιους αλλά και τους φίλους, τους ομογενείς, σε μια εκδήλωση για τον ελληνισμό της Διασποράς. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και φυσικά θα δούμε αμέσως τώρα το σχετικό απόσπασμα, θα δούμε δηλαδή τη συνέντευξη που παραχώρησαν τόσο η Αντιδήμαρχος κυρία Καλλιόπη Κουτούζη, που συντονίζει το κάθε τι σε αυτόν τον τομέα, όσο και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Φραζής, που δεν σταματά, διότι και συνέδριο δεύτερο μετά τον Ντάρουιν πρόκειται να γίνει στην Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο και αμέσως μετά στην Θεσσαλονίκη και γίνεται η παρουσίαση των τόμων της ελληνικής διασποράς και όλων όσων σας είπα και πραγματικά τον συγχαίρουμε για την δημιουργικότητά του, για το τρέξιμό του, για το ότι δεν επαναπαύεται ώστε να έχει όλα τα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εμείς, οι Καλλίμνοι, οι Έλληνες, γύρω από το κομμάτι αυτό το τεράστιο της μετανάστευσης, αλλά και της ομογένειας και διασποράς στην πορεία, με τον τρόπο τέλος πάντων που εξελίχθηκε. Επίσης, είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και γι' αυτό θα ακολουθήσει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, η Κάλυμνος αλλάζει, κύριος Γιώργος Μαύρος. Όλα αυτά στη σημερινή μας ατζέντα, αγαπητοί μου φίλοι. Εμείς να σας ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ρεπορτάζ μας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε έξω για να δούμε και άλλα θέματα που υπάρχουν και απασχολούν την τοπική δισογραφία και επικαιρότητα. Και φυσικά καταλαβαίνετε ότι δεν μένει και Σαββατοκύριακο χωρίς να έχει τη χρειά κάποιας εκδήλωσης. Λοιπόν, ό,τι κι αν είναι, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους σπόνσορες της εκπομπής μας, την Αργό, τη μεγάλη εταιρεία πετρολοειδών της οικογένειας Ψαρομπά. Να ευχαριστήσουμε το Gymnasium for All του Γιώργου Μαύρου, αλλά και φυσικά το Hotel Elena Village που είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί. Το ένα από τα επόμενα ρεπορτάζ θα είναι εκεί. Και όχι μόνο γιατί την πρώτη φορά, θυμάστε, είδαμε ας πούμε μέσα τις σουίτες με την προσωπική πισίνα και όλα αυτά τα οποία είδαμε, αλλά γιατί
Μας κέντρισε το ενδιαφέρον και το τι γίνεται εκεί στην κουζίνα. Στην κουζίνα λοιπόν, που πέραν από τα μαγειρέματα και τα εδέσματα, είδαμε και κάποιες ποικιλίες γλυκισμάτων. Είναι αυτό που λέμε μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Και εμείς αυτές τις εικόνες θα σας τις δείξουμε άμεσα. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο και πάλι μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Σας στέλνουμε την αγάπη μας. Να προσέχετε και να είστε πάντα καλά. Καλησπέρα σας κύριε Μακαρούνα, είμαστε εδώ στο γραφείο τουρισμού της Καλλίνου, στο κεντρικό λιμάνι της Καλλίνου. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Φραζή, καθηγητή της ελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας στο Δαρβίνιο Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας και είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για ένα σπονδυλωτό συνέδριο που γίνεται στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε στο Ντάρουιν. Ένα μέρος του θα πάρει μέρος και θα συμβεί και στην Κάλυμνο και είμαστε εδώ λοιπόν για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι την Δευτέρα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στο πνευματικό μας κέντρο, Δευτέρα 1η Ιουλίου, θα είναι εδώ ο κύριος Χρυσουλάκης για την παρουσίαση του βιβλίου που θα μας πει περισσότερο ο κύριος Φραζής. Γιατί όπως ξέρουμε η Καλλίμνη βρισκόμαστε παντού, εκτός από την Κάλυμνο, η Καλλίμνη της Διασποράς, η Καλλίμνη που αγαπάνε τη χώρα τους και τον τόπο τους βρίσκονται στα πέρατα της γης και για αυτούς έχει γράψει το βιβλίο ο κύριος Φραζής και γι' αυτό είμαστε εδώ τώρα και για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει ο κύριος Φραζής. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και εγώ θα ήθελα εκ μέρους του Πανεπιστημίου μου να ευχαριστήσω την Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο κύριο Γιάννη Μαστοκούκο, την Αντιδήμαρχο κύρια Καλλιόπη Κουτούζη και την Αντιδήμαρχο Βαλάντο Καναβούρη που βρισκόμαστε σε συνεργασία τους προηγούμενους μήνες για να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε το πρόγραμμα αυτών των ημερών. Πράγματι, οργανώνουμε φέτος το 4ο Διεθνές Συνέδριο. Συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο το δικό μας, το Πανεπιστήμιο του Ντάρουιν, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο, το Παιδαγωγικό Τμήμα και το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Είναι το 4ο συνέδριο. Το πρώτο συνέδριο έλαβε χώρα το 2017, το δεύτερο το 2019, το τρίτο το 2022 και το τέταρτο είναι τώρα το 2024. Είναι ένα μοναδικό συνέδριο το οποίο θα έχει κάποιες διακλαδώσεις μέσω παρουσιάσεων βιβλίων και δύο ημερών του συνεδρίου, όπως ανέφερε η κυρία Αντιδήμαρχος. Η πρώτη μέρα θα είναι η δεύτερη μέρα μάλλον του συνεδρίου στη Ρόδο αυτό το Σάββατο, 29 Ιουνίου και την Δευτέρα 1η Ιουλίου στο πνευματικό μας κέντρο εδώ, στο κέντρο γλώσσας και ιστορίας και πολιτισμού του Δήμου Καλλιμνίου θα γίνει η παρουσίαση του τρίτου τόμου με τίτλο «Συγχρονικές και διαχρονικές όψεις της ελληνικής διασποράς». Το βιβλίο με μεγάλη ευγένεια θα το παρουσιάσει, δέχτηκε να το παρουσιάσει, πρότεινε να το παρουσιάσει για να ακριβολογήσω ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού, κύριος καθηγητής, ακαδημαϊκός, κύριος Ιωάννης Χρυσουλάκης. Θα γίνει τη Δευτέρα στις 12 η ώρα. Καλούμε τους τηλεθεατές που μας ακούνε και τις τηλεθεάτριες να παρευρεθείτε σε αυτήν την δράση των τριών πανεπιστημίων που αγκαλιάζουν την διασπορά διαχρονικά ανά τον κόσμο. Ο τρίτος τόμος αυτός, μεγάλος τόμος, 620 σελίδες και υπάρχουν μέσα κείμενα στα οποία αναδεικνύεται ο ελληνισμός της διασποράς όχι μόνο τις Βόρειες Επικράτειες, όχι μόνο της Αυστραλίας, αλλά και ο ελληνισμός της διασποράς ανά τον κόσμο, με κείμενα που έχουν σχέση με τον ελληνισμό της διασποράς στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αφρική, στις Βαλτικές χώρες και οπωσδήποτε βέβαια σε όλες τις διαστάσεις της ελληνική διασπορά, ιστορία, γλώσσα, λογοτεχνία, πολιτισμός. Εκείνο που αναδεικνύεται περισσότερο στον τόμο αυτό είναι η διαδραστική σχέση στη Βόρεια Επικράτεια των Ελλήνων, πολλών εξ αυτών Καλλιμνίων, με τους πρώτους Αυστραλούς, αυτούς που λέμε αυτόχθονες, ηθαγενείς.
Πράγματι υπάρχουν ωραιότατες ιστορίες μέσα στον τόμο αυτό. Ως επιτοπής των αγγλικά, υπάρχουν βέβαια και άρθρα κάποιων συναδέλφων ακαδημαϊκών και ερευνητών στα ελληνικά, που αναδεικνύεται η διαδραστική σχέση μεταξύ της ευρωπαϊκής, θα έλεγα, δυτικής εκπαιδευτικής παράδοσης και αυτής της παράδοσης των πρώτων Αυστραλών. Υπάρχουν κείμενα στα οποία γράφουν μέσα συνάδελφοι αυτόχθονες του Πανεπιστημίου του Ντάρουιν και απλώς θα σας πω μια ιστορία, το ότι τα θύματα των κλεμμένων γενεών που ξεκίνησαν μετά την αποικιοκρατία των Βρετανών στην Οκεανία, τα θύματα λοιπόν των κλεμμένων γενεών που διήρκησε από την αρχή του 20ου αιώνα μέχρι και το 1970 αγκαλιάστηκαν μόνο από δύο εθνικές ομάδες στη Βόρεια Επικράτεια, των Ελλήνων και των Κινέζων. Οι Έλληνες λοιπόν ήταν αυτοί που αγκάλιασαν αυτά τα θύματα, που χωρίς τη θέληση των οικογενειών τους κλάπηκαν από τις οικογένειές τους για να ζήσουν μια άλλη ζωή ερήμη των οικογενειών τους. Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Δοδή. Χρονικά αυτή όλη η διαδρομή στη Διασπορά από πού μέχρι πού βρίσκεται, δηλαδή χρονικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ποια χρονική περίοδο περιλαμβάνει? Θα πούμε ότι η ελληνική παρουσία στην Οκεανία χρονολογείται από το 1827 με στοιχεία. Εντάξει, ένας μεγάλος Αυστραλός διπλωμάτης ιστορικός, ο Hugh Christ, έχει γράψει ένα τρίτομο έργο με θέμα Greeks and Australians. Και εκεί μέσα στο βιβλίο αυτό αναφέρονται, ο πρώτος τόμος είναι The Early Years, τα πρώτα χρόνια, ο δεύτερος τόμος The Middle Years, τα μέσα χρόνια, και ο τρίτος τόμος The Later Years, τα μετέπειτα χρόνια, μέχρι το 1980 λοιπόν έχουμε την ιστορία όλων των Ελλήνων σε όλες τις πολιτείες της Αυστραλίας. Τώρα για τη Βόρεια Επικράτεια η πρώτη παρουσία Έλληνα καταγεγραμμένη είναι το 1869, ήταν ένας μάγειρας στην αποστολή του Γκόιντα, αυτός ήταν ένας τοπογράφος που πήγε να σχεδιάσει την πόλη τότε του Πάλμερστον. Αργότερα ονομάστηκε Ντάρουιν το 1901, πριν ονομαζόταν πόλης του Πάλμερστον. Και εκεί λοιπόν ο πρώτος, ο Μιχάλης Καγκρής, ήταν ο πρώτος Έλληνας που χρονολογείται στη Βόρεια Επικράτεια. Τώρα, αργότερα, έχουμε διαφορετικά μεταναστευτικά ρεύματα στη Βόρεια Επικράτεια, τα παρουσιάζω όλα λεπτομερώς στον τόμο αυτό. Η πρώτη ομάδα Ελλήνων με οικογένειες που λέμε που παρουσιάζεται στον Ντάρουιν είναι από το Καστελόριζο, αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1920, που επαγγελματικά βρίσκονται εκεί, γιατί υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση σφαγείων η οποία καλύπτει τις ανάγκες του στρατού των συμμάχων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή είναι η πρώτη μεταναστευτική παρουσία των Ελλήνων στην Αυστραλία. Ο πρώτος καλύμνιος στην Αυστραλία χρονολογείται το 1927, είναι ο Πέτρος ο Μιχαήλου, και αργότερα φτάνουν βέβαια οι άλλες. Μέσα στο Μεσοπόλεμο έχουμε αρκετούς Έλληνες που φτάνουν στον Ντάρουιν και φτάνουμε πλέον στη δεκαετία του 50, που έχουμε την μαζική μετανάστευση Ελλήνων προς την Αυστραλία και ειδικότερα στη δική μας περίπτωση στη Βόρεια Επικράτεια, με τις αποστολές πλέον που ήρθαν για να αντικαταστήσουν τους Ιαπωνέζους δίτες, καλύμνοι δίτες. 3-4 αποστολές έλαβαν χώρα στη δεκαετία του 50, και από τότε βέβαια με τον αλυσιδωτό τρόπο η μετανάστευση πολλαπλασιάστηκε στην Βόρεια Επικράτεια, με το στοιχείο που επικρατεί το καλλιμνικό, τους περισσότερους καλλιμνίους. Έντονο ιστορικό ενδιαφέρον αναμένεται η εκδήλωση, η οποία πριν κλείσουμε να επαναλάβουμε την ημέρα και την ώρα. Ναι, μιλάμε για τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού και Ιστορίας του Δήμου Καλλιμνίου, το γνωστό αναγνωστήριο Μούσε που ξέρουμε όλοι από τα χρόνια τα δικά μας. Βέβαια είναι η παρουσίαση του βιβλίου, αλλά ταυτόχρονα, δεν θα το αφήσουμε και αυτό, είναι η έναρξη του 18ου θερινού εντατικού κύκλου
μαθημάτων, γλώσσας και πολιτισμού, φοιτητών που φέρνουμε στην Κάλυμνο, στην Ελλάδα κάθε χρόνο από το 2007. Χαίρομαι ιδιαίτερα φέτος, γιατί εκτός του Δήμου Καλυμνίων που πάντοτε συνδράμει στο έργο αυτό, έρχεται και το Υπουργείο Εξωτερικών ως αιγίδα πλέον και καλύπτει το πρόγραμμα αυτό μέσω της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, γιατί ιστορικά, αν το δει ο ιστορικός του μέλλοντος, το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2007 πάλι με πρωτοβουλία του Δήμου Καλυμνίων, των Πανεπιστημίων και του Υπουργείου Εξωτερικών. Δηλαδή, ο τότε Υφυπουργός Εξωτερικών, ο ακαδημαϊκός και εκείνος Ιωάννης Βαλινάκης, Υφυπουργός Εξωτερικών, αυτός επιδόθηκε το πρόγραμμα του 2007 και του 2008. Οπότε είμαστε πάλι σε αυτό το τριγωνικό πλαίσιο των Πανεπιστημίων, του Δήμου και του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, να κλείσουμε με εσάς, κύριε Κουτούζη. Ναι, εγώ να προσθέσω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχονται φοιτητές από μέρη που υπάρχουν Έλληνες, είτε από το Taft Springs είναι αυτό, είτε από τον Darwin, είτε από την Γαλλία, και έρχονται στην Κάλυμνο για να συνεχίσουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Είναι προγράμματα που τα βρήκαμε από τις προηγούμενες διοικήσεις, θα τα συνεχίσουμε και ελπίζω να συνεχίσουν και στο μέλλον. Είμαστε πάντα δίπλα σε όποιον χρειάζεται βοήθεια, σε όποιο πανεπιστήμιο μας χτυπήσει την πόρτα, και ελπίζουμε να σας δούμε όλους στις 12 η ώρα το μεσημέρι, την 1η του Ιούλη, στο πνευματικό μας κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα κύριε καθηγητά και καλώς ήρθατε στην πατρίδα και στην τηλεόραση Αιγαίου. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Η χαρά μας είναι μεγάλη που βλέπουμε σιγά σιγά και εσάς αλλά και την Ομογένεια γενικότερα και τα γκρουπ που ξέραμε που έρχονται έτσι οργανωμένα να δίδουν και πάλι το παρόν στην πατρίδα εδώ που τόσο σας περιμένουμε και τόσο σας έχει ανάγκη. 100% και εμάς είναι μεγάλη χαρά το ότι ξεκινήσαμε πάλι αυτές τις επισκέψεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, και για μας είναι μια πολύ πολύ σημαντική χρονιά φέτος, το 2024, σταθμός μεγάλος, γιατί έχουμε και την έκδοση του τρίτου τόμου αφιερωμένου στην ελληνική διασπορά με τίτλο «Συγχρονικές και διαχρονικές όψεις της ελληνικής διασποράς». Και με αυτό θα αρχίσουμε. Έχουμε το τέταρτο διεθνές συνέδριο, σπονδύλωτο συνέδριο, που συνδιοργανώνουμε με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και με το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, και βεβαιότητα έχουμε και τον 18ο φερινό εντατικό κύκλο των μαθημάτων μας που επαναλειτουργεί και ερχόμαστε πάλι στην Κάλυμνο φέτος. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία. Ελάτε όμως να ξεκινήσουμε πρώτα με το νέο βιβλίο που δεν μας εξέπληξε. Ξέρουμε ότι είσαστε όχι απλά ακούραστος, αλλά συνεχώς ψάχνετε, προσπαθείτε να δέσετε όλο αυτό το τεράστιο παζλ του ελληνισμού, της Καλύμνου, όλων των πολύτιμων πληροφοριών που κι εμείς χαιρόμαστε να διαβάζουμε, να πληροφορούμαστε, να μαθαίνουμε και να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Αυτό το βιβλίο είναι καρπός πάλι της συνεργασίας που έχουμε, αλλά έχουμε επεκτείνει πλέον τους ορίζοντές μας. Ναι. Θα δείτε στο νέο τόμο υπάρχουν κείμενα συναδέλφων, ακαδημαϊκών, ερευνητικά έργα, ανθρώπων από Αμερική, από Καναδά, από Αφρική, από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και από Αυστραλιανά Πανεπιστήμια. Και το κυριότερο απ' όλα είναι το ότι κάναμε κάτι πολύ σημαντικό στη Βόρεια Επικράτεια. Φέραμε κοντά τις δύο εκπαιδευτικές παραδόσεις, τον δυτικό κόσμο μέσω του ελληνικού πολιτισμού και τον τοπικό, δηλαδή των πρώτων Αυστραλών. Και θα δείτε, δηλαδή, υπάρχουν πολλές εργασίες στις οποίες αναδεικνύεται η διαδραστική σχέση μεταξύ των Ελλήνων μεταναστών στη Βόρεια Επικράτεια και των θυμάτων των κλεμμένων γενεών λόγω της απεικιοκρατίας της Αγγλικής στην Αυστραλία. Αυτό είναι κάτι πρωτοπόρο που έχει γίνει και στον καινούριο τόμο, που με μεγάλη υπερηφάνεια και ταυτόχρονα ταπείνωση θα ήθελα να πω ότι έχουμε δύο μεγάλα κεφάλαια αφιερωμένα σε αυτό. Υπάρχουν θέματα αρκετά που έχουν σχέση με την ιστορία της διασποράς ανά τον κόσμο. Το μικρό Darwin έχει ανοίξει την αγκαλιά του και έχει αγκαλιάσει ερευνητικά έργα από όλο τον κόσμο. Και θα το δείτε αυτό. Είναι ένας μεγάλος τόμος, 620 σελίδες,
διπλάσιος από τον προηγούμενο και θα το παρουσιάσαμε ήδη το βιβλίο στο Darwin στις 31 Μαΐου και μας το παρουσίασε ένας γόνος ελληνικής έτσι οικογένειας, πρωτοπόρας ελληνικής οικογένειας, η προγιαγιά του από το Καστελόριζο έφτασε στον Darwin το 1915. Αυτός μας τιμά, είναι αρχιδικαστής, ο Αναστάσιος Λίβερης, και αυτός έκανε μια ωραιότατη παρουσίαση του τόμου μας στον Darwin στις 31 Μαΐου. Ο τόμος θα παρουσιαστεί στις 29 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Ρόδο και 1η Ιουλίου θα έρθει ο Γενικός Γραμματέας Απόδημο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, ο καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης, και θα παρουσιάσει τον τόμο εδώ στην Κάλυμνο. Πολύ τιμητικό. Πολύ. Χαιρόμαστε και τον ευχαριστούμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται και το κάνει με χαρά, με αγάπη και λέει πολύ τιμητικά λόγια για τους Καλύμνιους. Μας τιμάει αυτό, γιατί όταν ζήτησα κρόση να τον δω, με μεγάλη χαρά με δέχτηκε, άλλαξε το πρόγραμμά του, περίμενε γιατί είχε ταξίδια πολλά και ο ίδιος ζήτησε να έρθει να το παρουσιάσει. Μάλιστα. Και μάλιστα έβαλε και το πρόγραμμα των 18ο θερινό κύκλο υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Συνταξιδεύουμε με τον κύριο Γενικό Γραμματέα, θα κατέβει μαζί μας 30 Ιουνίου στην Κάλυμνο με τους φοιτητές και θα παρουσιάσουμε τον τόμο. Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί και ακριβώς η ώρα και ο τόπος στο οποίο θα γίνει η παρουσίαση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα μας ενημερώσετε και εμάς για να μπορέσουμε να πληροφορήσουμε τους φίλους τηλεθεατές και τους συμπολίτες μας. Βέβαια, εννοείται ότι όταν συνέβη αυτό, η ενημέρωση πρώτη ήλθε από τον αγαπητό μου συνάδελφο, τον Αντώνη Μιαούδη. Ναι. Έτσι. Το ανακοίνωσε από τον Ντάρλον Αντώνη, με μεγάλη χαρά πάντοτε. Αλλά θέλω να πω ότι είμαι και σε διαρκή συνεργασία το τελευταίο τετράμινο και με την αντιδήμαρχο εδώ, την κυρία Καλλιόπη Κουτούζη. Ωραία. Και με την αντιδήμαρχο, την κυρία Βαλάντο Καναβούρη. Καναβούρη. Και οι δύο συνεργαζόμαστε άριστα να προετοιμάσουμε και τον 18ο θερινό κύκλο στην Κάλυμνο, αλλά και την παρουσίαση του βιβλίου, και θα ήθελα έτσι δημόσια να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή και όχι να μείνω μόνο εκεί. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι από την αρχή του προγραμματός μας, από το 2006 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμά μας έχει γίνει αποδεκτό από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ενώσει τον ελληνισμό εδώ στην Κάλυμνο, όλους μας, και είναι προϊόν δικό μας. Και είμαστε υπερήφανοι όλοι γι' αυτό, όχι μόνο οι Έλληνες του Darwin και οι φιλέλληνες, το τονίζω πάντοτε αυτό, γιατί έχουμε πολλούς χορηγούς μη ελληνικής καταγωγής στο πρόγραμμά μας, αλλά και οι τοπικές κοινωνίες μας έχουν αγκαλιάσει και εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες μου σε όλους τους παρελθόντες δημάρχους. Όλοι βέβαια, το στήριξαν. Βέβαια, όλοι οι δήμαρχοι το στήριξαν και όλες οι αντιπολιτευτικές ομάδες. Οπότε θερμές ευχαριστίες και πάλι βρισκόμαστε εδώ να παρουσιάσουμε τον τόμο και να δούμε από κοντά τις δραστηριότητες των φοιτητών μας. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τα του συνεδρίου. Τα του συνεδρίου. Λοιπόν, είμαστε στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Διασποράς, συνδιοργανούμενο από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, σπονδυλωτό συνέδριο. Σημαίνει το εξής, το ότι γίνεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους, τρεις διαφορετικές ημερομηνίες. Ήδη η πρώτη μέρα έλαβε χώρα στις 31 Μαΐου στο Darwin, με μεγάλη επιτυχία. Είναι επίσης και διαδικτυακά εκπέμπεται το συνέδριο, οπότε μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε και το παρακολούθησαν και από Ελλάδα αρκετοί. Η δεύτερη μέρα είναι 29 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Ρόδο. Υπάρχει ιστοσελίδα στην οποία εμφαίνεται το πρόγραμμα. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχει ρεγιστρό συνοφής, δεν υπάρχουν χρήματα για είσοδο, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Θα το ανεβάσουμε και στην Ένωση Καλλιμνίων Ρόδου για να ενημερωθούν οι Καλλιμνοί εκεί. Θα σας δώσω την ιστοσελίδα, βέβαια. Υπάρχει το πρόγραμμα και εκεί θα γίνει και η παρουσίαση και του τόμου πάλι στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου από τις συνεπιμελήτριες, την καθηγήτρια Βασιλεία Καζούλη, τη γνωρίζετε πολύ καλά, και την άλλη καθηγήτρια, την Μαριάνθη Οικονομάκου, η οποία από πλευράς Αιγαίου Πανεπιστημίου συνέπραξαν και βγάλαμε αυτόν τον τόμο. Και η τρίτη μέρα του συνεδρίου είναι με το άλλο αδελφό πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, στις 12 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Α, και εκεί πάλι θα παρουσιάσουμε και εκεί τον τόμο.
και βαδίζουμε για το επόμενο. Οργανώνουμε ήδη από τώρα το επόμενο συνέδριο, πάλι σπονδυλωτή μορφή θα έχει, τρεις μέρες δηλαδή σε τρεις διαφορετικούς τόπους, τρία διαφορετικά πανεπιστήμια και πολύ ενθαρρύνουμε όχι μόνο ακαδημαϊκούς πανεπιστημιακούς, αλλά ενθαρρύνουμε σε αυτά τα συνέδρια νέους ερευνητές και νέους φοιτητές. Οπότε είναι ανοιχτό και στη Ρόδο και στη Θεσσαλονίκη και στην Αυστραλία σε νέους ερευνητές. Πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάθε χρόνο όλο και κάτι καινούριο πληροφορούμαστε, νέα επιτεύγματα, νέες δράσεις, νέες προτάσεις και σκέψεις. Συγχαρητήρια. Το ωραίο στην παρουσίαση αυτού του τόμου που θα δείτε είναι ότι διαχρονικά είναι αφιερωμένο στις Ελληνίδες μετανάστριες. Από την πρώτη Ελληνίδα που έφτασε στην Αυστραλία και έτσι ηρίστο εν παρόδο ότι η πρώτη Ελληνίδα που έφτασε στην Αυστραλία, ελεύθερη, όχι κατάδικη όπως το 1827, ναι. Η πρώτη 7 κατάδικη, ήταν η Κατερίνα Κράμερ, η κόρη της Κυραφροσύνης από τα Γιάννενα, το 1832. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι αφιερωμένο σε όλες τις Ελληνίδες μετανάστριες, όχι μόνο στη Βόρεια Επικράτεια, αλλά σε όλη την Αυστραλία. Μάλιστα. Πάμε όμως τώρα στον 10ο κύκλο αυτού του προγράμματος που παρακολουθήσαμε χρόνο προς χρόνο από το 2006 με 7, όταν πρωτοξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, με πολλές συμμετοχές, με την παρουσία του Προέδρου των Μακεδόνων εκεί στον Ντάρουιν, του κυρίου Στράτου Πούλου, τη συζύγου του, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αγγελικής Πούλου, του σιού αδελφού του, έτσι, του αείμνηστου Δημήτρη που τόσες φορές ήλθε στην Κάλυμνο αλλά και τον συναντήσαμε στη Μακεδονία. Ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα που έχουμε δει το πώς ήλθαν τα παιδιά, σε τι φάση ήταν η επικοινωνία εδώ με τους φίλους και παρόλα αυτά και εκθέσεις έγραψαν και ποίηματα διάβασαν και τραγούδησαν και συνεντεύξεις πήραν. Ελάτε να μας πείτε λεπτομέρειες. Πράγματι κάθε ομάδα από το 2007 μέχρι σήμερα είναι μοναδική. Έχει αποτελείται από άτομα τα οποία θέλουν να εμβαθύνουν στην ελληνική γλώσσα και στον ελληνικό πολιτισμό. Η γνώση της γλώσσας εδώ κατακτάται η γλώσσα εδώ μέσω ερευνητικών πεδίων. Φέτος λοιπόν η ομάδα μας, ο 18ος κατά σειρά θερινός κύκλος, η ομάδα μας αποτελείται από... είναι έτσι κάπως με μεγάλη χαρά να πω ότι είναι ένας κύκλος αυτός ο θερινός, τα θερινά μαθήματα που κάνουμε εδώ. Έχουμε 4 φοιτητές, οι οποίοι είναι λέκτορες σε πανεπιστήμια στην Αυστραλία, τους οποίους είχα φοιτητές το 1987 στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας. Μάλιστα, ήδη είναι λέκτορες, 37 χρόνια. Διδάσκουν τώρα και γράφτηκαν στον κύκλο σπουδών αυτών για να έρθουν να δουν την μοναδικότητα αυτού του προγράμματος. Οπότε έχουμε λοιπόν 9 φοιτητές στον αριθμό, εκ των οποίων οι 4 ήδη είναι λέκτορες. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια ομάδα έτσι ποιοτική. Έχουμε και 4 άτομα της ηλικίας μεταξύ 20 και 30. Είναι μοιρασμένες οι ομάδες. Από την περσινή ομάδα έχουμε μόνο ένα άτομο που ήρθε και πέρσι, έρχεται και φέτος. Άρα είναι καινούργια άτομα. Η πορεία μας φέτος θα είναι, ξεκινούμε από Κάλυμνο, που έχουμε να έρθουμε από το 2019. Ποια θα είναι η ημερομηνία άφιξης? Φτάνουμε το απόγευμα μέσω ΚΟ της Κυριακής 30 Ιουνίου. Μάλιστα. Φτάνουμε στην Κάλυμνο. Κάποιες δραστηριότητες θα έχουμε αυτές τις ημέρες εδώ. Έχουμε και μη ελληνικής καταγωγής φοιτητές αυτή τη φορά μαζί μας. Μετά στην Κάλυμνο θα δώσουμε έμφαση ως επιτοπλίστων στην παραδοσιακή μουσική και βυζαντινή μουσική, γιατί ένας από τους λέκτορες και συναδέλφους που ακολουθεί το πρόγραμμα και θα με βοηθήσει αρκετά είναι πρωτοψάλτης στην Νότια Αυστραλία, στην Αδελαΐδα, και καθηγητής μουσικής. Είναι ο καθηγητής της Βυζαντινής Σχολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Οπότε θα δοθεί έμφαση και έχουμε κλείσει ήδη την Τρίτη, Δευτέρα 2 Ιουλίου, το πνευματικό κέντρο, στο οποίο εκεί θα το έχουμε ονομάσει εργαστήρι μουσικό. Θα έχουμε μουσικούς ντόπιους εδώ που θα έρθουν να παρουσιάσουν και την παραδοσιακή μουσική
της Καλύμνου με διάφορα τοπικά όργανα, αλλά και την βυζαντινή μουσική. Οπότε τα συντονίζει αυτή τη στιγμή, τα συντονίζουν οι δύο αντιδήμαρχοι, ωραία, και η Καλλιόπη και η Βαλάντο. Θερμές ευχαριστίες γι' αυτό. Οπότε έφαση δίνουμε στη μουσική φέτος, στη μουσική, και μάλιστα άκουσα ότι ανακοίνωσε χθες η αντιδήμαρχος η Βαλάντο ότι μόλις φτάσουμε εδώ υπάρχει και μια συναυλία του γιού του Μπιθικότσι, του Γρηγόρη Μπιθικότσι στην πλατεία. Εξαιρετικά. Οπότε θα ξεκινήσουμε μουσικό το πρόγραμμα. Υπέροχα. Μέσα στα πλαίσια του πολιτιστικού καλοκαιριού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Πάντοτε εμείς δίνουμε έμφαση στην τοπική ιστορία και στον τοπικό πολιτισμό. Οπότε σίγουρα μέσα στη ερευνητικά παιδεία θα υπάρξει η ιστορία των Σπογγαλιαίων, της Σπογγαλίας, σίγουρα θα υπάρξει η ιστορία, η τοπική εδώ, θα καλέσουμε κάποιους ιστορικούς να μιλήσουν στα παιδιά για αυτά τα θέματα και οπωσδήποτε ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι υπέρμαχος της βιωματικής μάθησης και ως επιτοπλίστων η γλώσσα μαθαίνεται με τους φοιτητές που φέρνουμε σε αρχαιολογικούς χώρους, βέβαια, σε αρχαιολογικά έξω στα καταστήματα που πήγαιναν, ακριβώς, τα παιδιά και ρωτούσαν, 1000 ακριβώς ανθρώπους εκεί έξω. Τα επίπεδα φέτος ελληνομάθειας που έχουμε μαζί μας είναι προχωρημένα. Μπράβο. Αν εξαιρέσουμε δύο παιδιά που βρίσκονται στο επίπεδο Α2 με Β1, όλα τα άλλα μιλούν πολύ καλά τα ελληνικά. Οπότε και πάλι και τα άλλα παιδιά μαθαίνουν, μιλούν πάρα πολύ καλά. Πόσες μέρες θα μείνετε στην Κάλυμνο και μετά? Στην Κάλυμνο θα μείνουμε 5 μέρες. Ωραία. Αναχωρούμε 5 Ιουλίου. Ωραία. 5 Ιουλίου ανεβαίνουμε στην Αθήνα 3 μέρες. Και μετά θα κάνουμε την περιοδία μας στην Μακεδονία. Έχουμε φέτος καινούργιους τόπους να επισκεφτούμε, όπως είναι παράδειγμα το παλάτι του Φιλίππου που άνοιξε τώρα πριν από μερικούς μήνες. Άνοιξε πέρσι το Μουσείο των Εγών. Οπότε στη Βεργίνα πηγαίνοντας έχουμε να δούμε 3 μουσεία. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη 12 Ιουλίου έχουμε την τρίτη μέρα του συνεδρίου και θα είναι και φοιτητές παρόντες στο συνέδριο αυτό. Και οπωσδήποτε βέβαια και με τα δύο πανεπιστήμια, και στο Αιγαίο και στη Μακεδονία, συνεχίζουμε τη συνεργασία και συνεχίζουμε τα καινοτόμα και πρωτοπόρα προγράμματα και θα σας πω έτσι μόνο με δύο φράσεις ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο summer school με το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, το οποίο θα διδάσκεται για 2 εβδομάδες, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, στη Μακεδονία ή στη Χαλκιδική, με θέμα τις κλεμμένες γενναίες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων θα έχουμε φοιτητές που θα εγγράφονται από Αμερική, από Καναδά, από Βαλτικές χώρες, από Ελλάδα, και θα έρχεται διδακτικό προσωπικό να το διδάσκει από τα διάφορα αυτά πανεπιστήμια. Για άλλη μια φορά μας έχετε εντυπωσιάσει. Εμείς χαιρόμαστε που θα μπορέσουμε έστω ένα μέρος αυτών να είμαστε παρόντες, παρούσες και να τα βιώσουμε από κοντά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, να στείλετε την αγάπη μου να μεταφέρετε στην Αγγελική και τον Στράτο Πούλο. Εμείς θα είμαστε εδώ βήμα-βήμα όπου μας χρειάζεστε για να μεταφέρουμε αυτές τις εικόνες, φυσικά και τη βραδιά με την παρουσίαση του βιβλίου. Να υποδεχθούμε και τον Γενικό Γραμματέα Πόδιου Ελληνισμού, τον κύριο Χρυσουλάκη. Μην ξεχνάμε ότι είναι και κόος στην καταγωγή, έτσι, και αγαπά πάρα πολύ τα νησιά, τα Δωδεκάνησα. Παρακολουθώ κάθε μέρα τις μετακινήσεις του, που είναι πάρα πολλές, και μπράβο του για τις αντοχές και το κουράγιο του να βρίσκεται παντού, να ακούει, να φουγκράζεται, να βοηθά όπου χρειάζεται αυτό. Έχουμε πολλά λοιπόν να ζήσουμε, μπροστά μας. Απλώς έτσι να αναφέρω ότι δεν θα είναι βραδιά τελικά η παρουσίαση του βιβλίου, γιατί ο κύριος Γενικός πρέπει να αναχωρήσει στις 6 το βράδυ. Ωραία. Άρα κατά τις 12 θα σας πούμε την ώρα και το μεσημεράκι. Κανένα πρόβλημα. Πότε θα γίνει η παρουσίαση. Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που ο Γενικός έρχεται εδώ. Στηρίζει το πρόγραμμα 100%, στηρίζει τις εκδόσεις μας και στο προηγούμενο συνέδριο απίφθινε ένα ωραιότατο χαιρετισμό, όπως και τώρα θα απίφθινε ένα χαιρετισμό το οποίο θα συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα του 18ου θερινού κύκλου. Πριν κλείσουμε θα ήθελα να πω, εκτός από τις ευχαριστίες στους Εντάρουιν και στους εδώ, δεν θα ονομάσω γιατί θα ξεχάσω πολλά άτομα. Ναι, ναι, έτσι. Όλοι βοηθούν και στον Ντάρουιν και εδώ, απλώς θα ήθελα να πω ότι οργανώσαμε πέρσι και σε αιτήσια βάση 2 καινούργια προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα γιατί έχουμε καθιερωθεί ως το πανεπιστήμιο που μετεκπαιδεύει τους δασκάλους ελληνικής γλώσσας στην Αυστραλία. Ωραία. Οπότε πέρσι λοιπόν παρουσιάσαμε 5 εβδομάδες μια σειρά
σεμιναρίων για μετεκπαίδευση των δασκάλων που διδάσκουν στο κρατικό φορέα και στο ιδιωτικό φορέα. Το επόμενο μας τώρα πρόγραμμα που σιγά σιγά προσπαθούμε να το οργανώσουμε είναι ελληνική γλώσσα σε ιδρύματα, σε οίκους ευγυρίας, σε γεροκομεία, σε τόπους τέτοιους που έχουμε ήδη την γενιά των Ελλήνων που βρίσκεται πλέον σε τρίτη ηλικία και οι εργαζόμενοι εκεί είναι μη ελληνικής καταγωγής, δεν γνωρίζουν τα ελληνικά και για να συνεννοηθούν με τους τροφίμους στα ιδρύματα αυτά τους Έλληνες, εμείς θα παρουσιάσουμε κάποια προγράμματα να μετεκπαιδεύσουμε αυτούς και να τους σιγά σιγά να τους δρομολογήσουμε να μάθουν κάποια ελληνικά. Ναι, οπότε προς τα εκεί βαδίζουμε σιγά σιγά και βέβαια πάντοτε το συνέδριο. Ναι, είναι πολύτιμο αυτό που λέτε. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πόσο, δηλαδή, πόσες παρενέργειες μπορεί να δημιουργηθούν. Πάρα πολύ. Πάρα πολλές, έτσι. Βέβαια, θέλω και εγώ στο τέλος εδώ να πω ότι μια που χτες συναντήσαμε τον πρόεδρο της Παγκαλυμνιακής Αμερικής και πρόεδρο του Campbell Ohio, τον Καλυμνίο Νικόλα Καλουρί, αλλά και τον αντιπρόεδρο Μανώλη Τρικύλη, έχω την εντύπωση ότι ο κυριακός γραμματέας θα ξανάρθει, κύριε καθηγήτα. Θα άνεξε και πάλι εδώ τη βραδιά των αποδήμων. Το άκουσα. Έτσι. Καταλάβατε. Και είναι καλό το ότι αυτή τη στιγμή. Αγαπάει πάρα πολύ τους Καλλινίους. Είναι καλό το ότι όλη η διασπορά αυτή τη στιγμή, όπως αναφερθήκατε στον πρόεδρο των Καλλινίων της Αμερικής, λειτουργούν ως μία ομόκεντρη δύναμη η οποία έρχεται στο νησί και θα πρέπει όλη αυτή τη δύναμη να την αξιοποιήσουμε έξυπνα και κατάλληλα. Εγώ με μεγάλη χαρά θέλω να συναντηθώ με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί από καιρό, αν θυμάστε, μαζί το είχαμε κάνει το 2007, αν θυμάστε, και το 2008, που θέλαμε να αδελφοποιήσουμε και το Πανεπιστήμιο στην Τάμπα, στη Φλόριδα. Ναι. Υπάρχει ελληνικό τμήμα εκεί, ναι, ναι. Και θα έπρεπε έτσι να ενωθούμε, να αδελφοποιήσουμε αυτά τα πανεπιστήμια και να ξεκινήσουμε κοινές δράσεις εδώ στο νησί, τα πανεπιστήμια αυτά. Γιατί όχι. Με μεγάλη χαρά που θα ήθελα να τους δω αυτούς τους ανθρώπους και εμείς είμαστε ήδη οι αντιπρίτανοι μου, ήταν στην Αμερική τον περασμένο μήνα, η προφέσα καθηγήτρια Ruth Wallace, και είναι ανοιχτή σε τέτοιες συνεργασίες και με μεγάλη χαρά, εάν υπάρξει ανταπόκριση, και στην Αμερική να πάμε να το συζητήσουμε εκ του συνήγγυς. Οπότε είμαι ανοιχτός όσο είμαι εδώ να συναντηθούμε. Να συναντηθείτε με τον κύριο Πρόεδρο και ελπίζουμε ότι φέτος θα γίνει και το μεγάλο όνειρο που τόσα χρόνια συζητάμε και προσπαθούν αυτή η ελληνική γραφειοκρατία να ολοκληρωθεί, τη σύγκριση δηλαδή, της Ομοσπονδίας της Παγκόσμιας των Καλλινίων. Και θα έπρεπε. Θα είναι μεγάλη χαρά. Μεγάλη, έτσι, μεγάλη και μεγάλο επίτευγμα. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτό και όπως μπορούμε εμείς να συμβάλλουμε, με μεγάλη χαρά. Έτσι. Λοιπόν, είμαι σίγουρη ότι θα συναντηθούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Θα ήταν χαρά μας να είμαστε κοντά σας όταν συναντήσετε και τον πρόεδρο, τον κύριο Γκαλουρί, αλλά αν μπορούμε να είμαστε και μαζί με τις κυρίες αντιδημάρχους, έτσι ώστε να ακούσουμε και πληροφορίες γύρω από όλα τα τεκτενόμενα και όλα όσα προετοιμάζονται. Νομίζω ότι θα δημιουργηθεί τις επόμενες μέρες, θα οργανωθεί από τους αντιδημάρχους μια συνέντευξη, στην οποία θα καλεστούν όλα τα μέσα. Όλα, πολύ ωραία. Και να αναφερθούμε έτσι αναλυτικά στο πρόγραμμα των προσχών ημερών. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και συγχαρητήρια για τη λαμπρή εκπομπή σας. Και συγχαρητήρια για όσα κάνετε για τον ελληνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Μαύρο. Καλημέρα. Και καλό καλοκαίρι πια να πούμε, έτσι, όμορφο και ελπίζουμε επιτυχημένο. Το έχουμε περάσει. Έτσι, γιατί οι επαγγελματίες μας λένε ότι ο Μάιος δεν ήταν αυτός που περίμεναν και ότι τώρα αρχίζει. Το τώρα αρχίζει, βέβαια, καταλαβαίνετε, μας βάζει σε προβληματισμό κατά πόσο θα μπορέσουν τα ταμεία να έχουν ένα καλό απολογισμό στο τέλος. Μακάρι. Είναι μια... Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο θετική η εικόνα του καλοκαιριού μέχρι στιγμής. Με επιχειρηματίες που μιλάμε που το βιώνουν ήδη στις επιχειρήσεις τους, νομίζω ότι ο Απρίλιος ξεκίνησε λίγο ενθαρρυντικά. Από εκεί και πέρα ο Μάιος μέχρι και ο Ιούνιος που διανύουμε τώρα δεν ήταν ψηλά, ας πούμε, σε κίνηση. Ελπίζουμε τώρα με το τελείωμα των πανεπιστημίων, ναι. Φοιτητές να έρχονται, να αρχίσουν οι οικογένειες, να τελειώσουν και τα αποτελέσματα με τις πανελλήνιες και αυτά που περιμένουν τώρα τους συμμαθητές,
θα δούμε και τους ομογενείς που σιγά σιγά θα πρέπει να έρχονται. Είναι μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να τη δούμε εγκαίρως. Θα πρέπει να κινηθούμε κι εμείς. Νομίζω ότι σαν νησί είμαστε λίγο επαναπαυμένοι όσον αφορά την προβολή, τη διαφήμιση, τις δραστηριότητες του τι πρέπει να κάνουμε, το πώς πρέπει να το αναδείξουμε το νησί μας, να προσελκύσουμε λίγο κόσμο. Νομίζω ότι έχουμε επαναπαυθεί λίγο με το γεγονός ότι οι αναρριχητές καλύπτουν 2 μήνες στην αρχή της σεζόν και 2 μήνες στο τέλος, αλλά δεν πάβει οι ενδιάμεσοι μήνες, αλλά και όπως είδαμε φέτος και οι μήνες που περιμέναμε ότι θα έχει κόσμο, να είναι μήνες που είναι προβληματικοί. Οπότε θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο, γιατί ο τουρισμός είναι κάτι που μας αφορά. Νομίζω ότι έχουν μείνει σε εκκρεμότητα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε πει για τον τουρισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως προηγούμενος χάρη να αναδείξουμε και άλλες μορφές τουρισμού οι οποίες μπορεί να υποστηριχθούν από το νησί μας, όπως είναι ο περιπατητικός τουρισμός, όπως είναι ο σπηλαιολογικός, όπως είναι ο θρησκευτικός. Να δούμε γενικότερα οργανωμένα τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Υπάρχει γενικότερη ακρίβεια η οποία εμείς την υπομένουμε, ας πούμε, παραπάνω, γιατί έχουμε και το πρόβλημα με τα δρομολόγια και τις ανταποκρίσεις και το πόσο εύκολα μπορεί να έρθει ένας τουρίστας στην Κάλυμνο. Και γενικότερα οφείλουμε να καταθέσουμε ένα σχεδιασμό ο οποίος να ανταποκρίνεται στις συνθήκες της εποχής μας. Σε αυτό συμμετέχουν όλοι, δεν περισσεύει κανένας. Θα πρέπει να συμμετάσχει και οι επιχειρηματίες με την άποψή τους να δούμε τι πρέπει να φτιάξουμε. Θα πρέπει να συμμετάσχει ο Δήμος φυσικά πολύ πιο ενεργά στο να καθορίσει την πορεία την οποία θα χαράξουμε ως νησί προκειμένου να βελτιώσουμε το προϊόν με την καλή έννοια του τουρισμού. Θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στη δουλειά, δηλαδή πέρα από τους απλούς επιχειρηματίες. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Κάλυμνο οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τον τουρισμό και δεν φαίνονται. Mm-hmm. Και είναι πολλοί και οι οποίοι έχουν εμπειρία και έχουν και εικόνα. Είναι γνώστες. Από το τι γίνεται όλα τα χρόνια και έχουν δουλέψει σε επιτελικά σημεία και εκτός Καλύμνου. Και θα πρέπει να γίνει ένα μάζεμα προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος που τα δρομολόγια, ας πούμε, ότι δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, που δεν έχουν γίνει τα μεσάνυχτα περίπου σε καθημερινή βάση, ή και τα δρομολόγια των λεωφορείων, δεν ξέρω αν έχουν τη βάση την μεγαλύτερη που θα έπρεπε μέσα στο καλοκαίρι. Υπήρχε το πρόβλημα τελευταίο 20ήμερο περίπου με τη βλάβη στο Κάλυμνος Ντόλφι. Εκεί έχει στηθεί μια ολόκληρη ιστορία ότι υπήρξε πλημελής συντήρηση, συνεντεύξεις από όλες τις πλευρές, τόξα και βέλη. Ναι, και όχι μόνο γι' αυτό, και για προσλήψεις, θα το ακούσατε. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να δούμε την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, ναι, παραλάβαμε κάτι. Ό,τι και να μας έχει πει ο προηγούμενος, θα πρέπει από μόνοι μας τις πρώτες μέρες να προχωρήσουμε και να πιστοποιήσουμε ότι κάτι πάει καλά ή κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή να είμαστε προεκπλήξεων συνέχεια. Δεν μπορεί δηλαδή να λέμε και να τα φορτώνουμε όλα στους παλιούς. Mm-hmm. Πρέπει να βγούμε και να μιλήσουμε καθαρά και να πούμε ότι εμείς μόλις παραλάβαμε, προχωρήσαμε και κάναμε και εμείς ένα σέρβις. Ας πούμε να πιστοποιήσουμε ότι το σέρβις που έγινε ήταν το ενδεδειγμένο. Mm-hmm. Γιατί διανύουμε δυστυχώς σε τουριστική περίοδο και το Κάλυμνος Ντόλφιν αυτή τη στιγμή ως μοναδικό μέσο από την ΑΝΕΚ που να κάνει το δρομολόγιο με την ΚΟΠ, θα έπρεπε να λειτουργεί. Και αυτό είναι αυτό που θα πλήθαινε τα δρομολόγια με την ΚΟΠ και θα δημιουργούσε πολύ πιο εύκολη ανταπόκριση, γιατί και εγώ προσωπικά και φαντάζομαι και εσείς και πολλοί κόσμοι, θα ξέρει πολύ κόσμο ο οποίος είτε έχει αναβάλει, είτε έχει καθυστερήσει, είτε έχει παρουσιάσει προβλήματα στο πώς θα έρθει στην Κάλυμνο. Και μεγαλύτερο κόστος αν κάνεις. Οπότε αυτό θα έπρεπε να είναι μια βασική προτεραιότητα και θα έπρεπε να είναι προϊόν αντιπαραθέσεων. Δηλαδή θα έπρεπε να κάτσουμε και να συζητήσουμε και να πούμε αυτό και αυτό το πράγμα. Επίσης, επειδή καλώς ή κακώς η μόνη εταιρεία η οποία αυτή τη στιγμή κάνει το δρομολόγιο είναι το Ηλία Σταφ,
της Λαφάση, θα έπρεπε να γίνει και μια συνεννόηση με το Λαφάση προκειμένου να απληθύνουν όσο γίνεται τα δρομολόγια. Σίγουρα αυτό αυξάνει σε κόστος τα δρομολόγια, γιατί χρειάζεται και έξτρα προσωπικό, γιατί είναι πολλά πράγματα επιχειρηματικά τα οποία θα πρέπει να γίνουν, αλλά θα πρέπει να γίνει μια προσέγγιση και μια συζήτηση επί της ουσίας. Yeah. Και ίσως επειδή ήταν αργά η ανάληψη της ΑΝΕΚ από τη νέα Δημοτική Αρχή, ίσως θα έπρεπε να συζητηθεί το ενδεχόμενο και αυτό το καλοκαίρι να συνεχιστεί η σύμβαση, μεταξύ, η συνεργασία μεταξύ της Λαφάση και της ΑΝΕΚ, τουλάχιστον για να βγει το διάστημα το καλοκαιρινό, και από εκεί και πέρα, αφού θα είχαν σχηματισμένη καλύτερη εικόνα των πραγμάτων στην ΑΝΕΚ, θα τα βάζανε κάτω και να εξετάζανε το ενδεχόμενο να, ότι ο καθένας θα πάει μόνος του ή ξέρω εγώ τι άλλο θα αποφασίζονταν. Όλα αυτά έχουν επακόλουθα, και ένα από τα επακόλουθα είναι ο τουρισμός, πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Γιατί όπως έχουμε πει, πέρα από την επαφή με το αεροδρόμιο της ΚΟΤ κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η οποία είναι απαραίτητη με τα προβλήματα που έχουμε, το καλοκαίρι είναι βασική πηγή ζωής, γιατί είναι η σύνδεσή μας με ένα διεθνές αεροδρόμιο. Οπότε αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Από εκεί και μετά, τουριστικά μιλώντας, να πω ότι η κατάσταση στις παραλίες και γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις τουριστικές περιοχές, παρόλο που υπάρχει μια προσπάθεια από την πλευρά του Αντιδημάρχου, του Βασίλη Μουσαλή, για καθαριότητα, για άσπρισμα, ναι, για από, ναι, ναι, από εκεί, είναι νομίζω καιρός, και ίσως να έχουμε αργήσει λίγο, που θα πρέπει να εμβαθύνουμε λιγάκι λίγο στα πράγματα. Δηλαδή να πάμε λίγο σε ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν κάποιες περιοχές. Διαφορετικές περιοχές, διαφορετικά προβλήματα. Δηλαδή, ας πούμε, το πρόβλημα του πάρκινγκ στο Μασούρι και στις Μυρτιές είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της αγοράς του όποιου χώρου έχει προταθεί, και νομίζω έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία, ή έχει αργήσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, γιατί είναι μια διαδικασία. Και άλλο πρέπει να βρουν, κύριε Μαύρο, που ξεκίνησε τα δύο προηγούμενα χρόνια και νομίζω ότι τώρα θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό που λέτε, να διερευνήσουμε για ακόμα περισσότερους. Υπάρχουν διαθέσιμα. Χώρους που υπάρχουν. Έτσι. Αρκεί να ψάξεις, αρκεί να κάνεις τις διαδικασίες και να το... Και θα δώσουν και ανάπτυξη σε κάποιες περιοχές που βαλτώνουν χρόνια βασικά τώρα. Βασικά είναι πολύ άσχημη η εικόνα του να πηγαίνεις... Ας πούμε, εγώ προσωπικά έχω πάει στο Μασούρι τρεις φορές. Έχω μείνει τη μία, γιατί τις άλλες δύο δεν μπορούσα να βρω να ράξω. Και εμείς το ίδιο. Πλήθος από ενοικιαζόμενα οχήματα, πλήθος από μηχανάκια, πλήθος από... Είναι εργαζόμενοι παράλληλα. Πράγματα και αυτά. Άλλο παράπλευρο, ας πούμε, θέμα που έπρεπε να εξεταστεί, ας πούμε ένα θέμα υγείας, το οποίο δεν έχουμε ακουμπήσει κάποια στιγμή, είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε ήδη εξετάσει τη δυνατότητα να επαναλειτουργήσει το περιφερειακό ιατρείο στις Μυρτιές. Θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί και εμένα με ρώτησαν, αυτό πληρώνεται ακόμη και είναι σε αυτό το χάλι? Αυτό είναι του Δήμου, το κτίριο. Ναι. Αυτό θα έπρεπε να μπούμε σε μια διαδικασία, το πώς θα το φτιάξουμε. Να το πήρε ο Δήμος δηλαδή και είναι δικό του, οπότε είναι δεν... Είναι του Δήμου, ανέκαθεν, ναι, 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 το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει, προκειμένου να παράσχει κάποια μορφή βοήθειας, είτε στις τουριστικές περιοχές γενικότερα, είτε στους αναρχητές, είτε σε συνεννόηση με την ομάδα διάσωσης, είτε δεν ξέρω... Να είναι ενεργό με λίγα λόγια. Να είναι ενεργό, γιατί χρειάζεται. Επίσης, στην Κάλυνο έχετε δει κατά καιρούς κάποιες δωρεές από απεινιδωτές, οι οποίοι βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Κάλυνου. Και αν μπείτε σε μια εφαρμογή στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι φαίνεται σε ποιες περιοχές έχει η απεινιδωτή. Ναι, ναι. Προκειμένου να δούμε αν γίνει ένα περιστατικό μέσω αυτής της εφαρμογής. Μακάρι. Να σωθεί ένας άνθρωπος. Κάποιος να δει ποιο είναι το πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να γίνει έτσι ό,τι μπορεί να γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. Αλλά έχει και σε παραλίες, έχει και σε περιοχές απομακρυσμένες. Είναι φροντίδα, στα σκάλια. Είναι φροντίδα να πάμε και να ελέγξουμε εφόσον λειτουργούν όλα αυτά. Ναι, ναι, και αυτό. Να δούμε είναι σε κατάσταση, γιατί ξέρω ότι, ας πούμε, στα σκάλια λειτουργεί. Σε κάποιες άλλες περιοχές δεν λειτουργεί. Όλα αυτά είναι μια λυσίδα, μια συνέχεια. Είναι μια λυσίδα, είναι τουρισμός. Και να σας το πω κι αλλιώς, τους κρουνούς που έχουμε για το νερό. Τους έχουμε τσεκάρει αν δουλεύουν. Πού φταίει η ώρα. Έχει κάνει την προσπάθειά της. Ευτυχώς έχουμε πολύ καλό πυροσβέστη εδώ και ευτυχώς έχουν έρθει και πολύ αξιόλογα παιδιά εδώ πέρα στην πυροσβεστική. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια μελέτη.
θα πρέπει να αποτελούν ένα μπούσουλα, ο οποίος κάθε φορά στην προτουριστική περίοδο θα πρέπει να το εξετάσουμε και να δούμε ότι όλα είναι καλά. Ακριβώς. Και να ξεκινάμε με κάποια δεδομένα. Δηλαδή, όπως ξέρουμε τώρα ότι θα πρέπει στις πολυσύχναστες παραλίες να έχουμε ναυαγοσώστη. Έτσι. Και έγινε η διαδικασία και έχουμε δύο αξιόλογα παιδιά, ένα στο Μασούρι και ένα στη Ψέριμο. Έτσι θα έπρεπε και σε άλλα κομμάτια να δρομολογούμε κάποιες καταστάσεις εγκαίρως. Όπως επίσης και το κομμάτι των δρομολογίων των λεωφορείων. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που έχουν τα λεωφορεία, γνωρίζουμε για ποιο λόγο ή τι, σε ποια κατάσταση είναι, ποια δεν λειτουργούν, ποια λειτουργούν, πόσα λειτουργούν, γιατί δεν λειτουργούν και όλα αυτά. Αλλά ας μην μείνουμε στις κατηγορίες. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται η τουριστική η συγκοινωνία, οι τουριστικές περιοχές με δύο ενοικιαζόμενα λεωφορεία. Ευελπιστούμε, όπως είπε η Δημοτική Αρχή, ότι σύντομα θα έχουμε επιστροφή άλλων δύο οχημάτων προκειμένου να συμπληρώσουν το στόλο ή να γλιτώσουμε κάποια έξοδα από την ενοικίαση. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι με βάση τα ενοικιαζόμενα λεωφορεία δεν μπορούμε να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια των δρομολογίων. Mm. Δηλαδή, θεωρούμε και το λέμε τώρα και το καταθέσαμε και προεκλογικά ότι θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον ένα δρομολόγιο στις 6 ώρα το πρωί. Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δουλεύει στο Μασούρι, κόσμος που δουλεύει στις μυθιές, κόσμος που δουλεύει στις τουριστικές περιοχές. Γνωρίζετε ότι αν κάποιος δουλεύει στην κουζίνα και πρέπει να σερβίρει πρωινό, δεν μπορεί να πάει στις 8 ή στις 8.30 το βράδυ. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί και να παίρνει ταξί κάθε μέρα. Γιατί αν παίρνει 6 και 7 και 8 απλά αν δεν έχεις μέσο, αναγκαστικά θα πάρεις ένα μηχανάκι. Έξοδα λοιπόν. Ή μηχανάκι το οποίο είναι καλό σενάριο. Ναι, ναι. Ή πολύ απλά δεν έχεις μέσο ότι δεν πιάνεις αυτή τη δουλειά. Γιατί υπάρχει το κομμάτι του κόστους μέσα στην ιστορία. Οπότε θα έπρεπε ο Δήμος, διευκολύνοντας και τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να ξοδεύει 200-250 ευρώ το μήνα από τα 700-800 που παίρνει Μηνιάτικο σε εισιτήρια, ας πούμε, θα έπρεπε να βοηθήσει και τον κόσμο αυτό, αλλά και τους επιχειρηματίες που θέλουν να έχουν το προσωπικό τους εγκαίρως στη δουλειά, να βάλει ένα πρωινό δρομολόγιο. Προσωπική μας. Άποψη της παράταξής μας ότι θα μπορούσε να ήταν μια μηνιαία κάρτα των 10 ευρώ, 20, δεν πας να βγάλεις υπήρχε παλιά το δρομολόγιο ή ακόμα και να μην παίρνουμε εισιτήριο σε αυτά τα δύο δρομολόγια, ναι, των 6 ώρα, αρκεί ο επιβάτης να επιδείξει μια κάρτα ότι είναι εργαζόμενος σε μια επιχείρηση αυτές τις περιοχές. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για κάποιον ο οποίος θέλει να πάει να κάνει μπάνιο, αφού θα πληρώσει το εισιτήριό του. Αλλά κάποιος ο οποίος βλέπουμε ότι κάθε μέρα παίρνει το 6 ώρα το δρομολόγιο και να πάει στη δουλειά του, θα μπορούσε με μια κάρτα να μην του παίρνουμε, ας πούμε, εισιτήριο. Όπως επίσης και ένα δρομολόγιο αργά. Δηλαδή υπάρχουν βάρκες που τελειώνουν 11, τελειώνουν 11.30. Αυτό μου έχει συμβεί. Να φεύγω από κάποιο εστιατόριο και να πάρω ανθρώπους εργαζόμενους, γιατί μένουν στο χωριό και έπρεπε να πάνε σπίτι τους. Οπότε αυτό το δρομολόγιο των 12 το βράδυ, ας πούμε, θα ήταν επίσης ένα χρήσιμο δρομολόγιο για ανθρώπους που θέλουν να επιστρέψουν από την εργασία τους. Όλα αυτά είναι παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Και είναι καλό να τις λάβει υπόψη της η νέα Δημοτική Αρχή, η οποία νέα-νέα είναι νέα, αλλά έχουν περάσει ήδη 6 μήνες και θα έπρεπε κάποια πράγματα τα οποία δεν απαιτούν μελέτη, απαιτούν οργάνωση, ναι, και απαιτούν σχεδιασμό και στόχευση, να έχουν μπει σε λειτουργία. Λοιπόν, οπότε για να το κλείσω αυτό το κομμάτι, είναι ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο ο τουρίστας που έρχεται. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από το, αν θέλετε, από το σπίτι του στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Ξεκινάει η διαδικασία του τουρισμού στην Κάλυμνο. Δηλαδή, πώς θα κλείσεις το εισιτήριο, πώς θα φτάσεις στον προορισμό, τι θα δεις στον προορισμό, τι θα συναντήσεις από άποψη καθαριότητας, συγκοινωνίας, παραλιών, θάλασσας και αυτά, τα οποία είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αναλογιστούμε. Και να τα βάλουμε κάποια στιγμή σε μια αρχή. Και θα πρέπει να δούμε και κομμάτι αποχετεύσεων, τα οποία δεν είναι προβλήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσει μια καινούργια δημοτική αρχή στο πρώτο εξάμεινο. Mm-hmm. Αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον να έχει να μπει μια σειρά, λέτε. Mm-hmm. Να δούμε, το συζητάμε ή δεν το συζητάμε. Εμείς δεν το έχουμε ακούσει ακόμα αυτό σαν συζήτηση, αλλά περιμένουμε. Περιμένουμε γιατί έχουμε πει ότι πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο. Κύριε Μαύρο, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε τη συνέντευξη που παραχώρησε στους δημοσιογράφους ο κύριος Δήμαρχος για τα ποσά, τα χρηματικά που ήρθαν, πρόστιμα δηλαδή, της παρελθούσας Δημοτικής Αρχής
για τα διάφορα θέματα που αφορούν και το τι είπε βέβαια ο κύριος Δήμαρχος για όλα αυτά, ότι θα πράξει. Να σας πω, ήρθα και θα είναι πολύ ξεκάθαρο. Το κομμάτι των προστήμων που αφορούν τα σκουπίδια και ό,τι αφορά εκεί την κατάσταση είναι γνωστά. Δεν είναι καινούργια. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι πέσαμε ΟΕ από τα σύννεφα. Ναι. Και αν θέλετε αυτό είναι ένα φάουλ του Δημάρχου, ο οποίος μπορεί να είναι νέος ως Δήμαρχος, αλλά δεν είναι νέος ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως μέλος μιας διοίκησης. Ο Γιάννης Μαστροκούκος είναι 30 τόσα χρόνια τα γνωρίζει τα προβλήματα. Οπότε στο συγκεκριμένο πούμε, κομμάτι είναι γνωστό και αν θέλετε μόνο η παράταξή μας κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας τόνιζε όσον αφορά το σκουπιδότοπο ότι έχουν γίνει υποδείξεις από την πυροσβεστική υπηρεσία, έχουν γίνει υποδείξεις από διάφορες αρχές που αφορούν κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες όφιλε να κάνει ο Δήμος και θυμάστε ότι είχε απαντήσει κατά καιρούς και ο κ. Ζωήδης που ήταν αρμόδιος και ο κ. Διακομιχάλης που ας πούμε η πυροσβεστική έλεγε πρέπει να φτιάξουμε μία τάφρο ας πούμε 2 μέτρων περιμετρικά του χώρου που βάζουμε τα σκουπίδια ή ότι πρέπει να υπάρχει σειρματόπλευμα ή ότι πρέπει να υπάρχουν ενεργοί κουρνοί στην περιοχή. Δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα που έλειπαν από το σημείο. Αυτά είχαμε τονίσει πολλές φορές ότι δεν τα κάναμε. Αν και θα μπορούσαμε να τα είχαμε κάνει. Οπότε έρχεται μετά μια οποιαδήποτε υπηρεσία και επιβάλλει κάποια πρόστιμα τα οποία συσσωρευτικά όλα τα προηγούμενα χρόνια και όχι μόνο στη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής αλλά και την προπροηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαν γίνει κάποιες τέτοιες ενέργειες και έρχονται και συσσωρεύονται. Εμείς το είχαμε τονίσει. Δεν υπήρχε μία φορά που να μην πούμε ότι έχει γίνει αυτό, τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι απαντήσεις που λαβαίναμε ήταν ο ιονός του τι ήρθε τώρα στον κύριο Μαστροκούκο. Δηλαδή δεν πληρώθηκαν τίποτα, δεν έγιναν οι παρεμβάσεις που έγιναν, το ξέρουμε. Ακόμα δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Πληρώθηκαν όμως θέματα ΔΕΙΑΚ, από ό,τι μας είπαν τότε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Που γι' αυτό όμως αφορούσε παρελθόντα. Εννοείται. Θα πάμε και εκεί αν θέλετε. Θέλω να πω ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Δηλαδή έχει γίνει ένας καταλογισμός κάποιων προστήμων τα οποία είναι συσσωρευτικά από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι ότι ξαφνικά μας. Δεν θα έπρεπε να αντιδράσει, λέτε έτσι. Όχι, δεν είναι ότι να αντιδράσει. Ναι. Αλλά όχι ότι. Λέγοντας ότι δεν θα το πληρώσει. Αυτό είναι μια στάση η οποία μακάρι να του βγει. Εντάξει, εγώ ξέρω ότι χθες πήρε απόφαση η Δημοτική Επιτροπή να καταθέσει ένσταση, έφεση κατά της απόφασης. Μακάρι να δικαιωθεί. Δεν το θεωρώ ότι. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα το καταφέρουμε, αλλά εάν αν το καταφέρει. Ναι, καταφέρει βέβαια. Όφελος για το Δήμο. Τα οικονομικά. Εγώ καυτηριάζω ότι δεν θα πρέπει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Ναι. Δηλαδή, και αν θέλετε να σας πάω σε ένα παραπλήσιο παράδειγμα ότι πέφτουν από τα σύννεφα, ενώ δεν θα έπρεπε να πέφτουν από τα σύννεφα, θα σας πω, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για τα θέρμα. Ένα άσχετο πράγμα. Τι θέλω να σας πω για τα θέρμα, όχι αυτό που νομίζετε θα σας πω. Ότι προεκλογικά είχαμε η Δημοτική Αρχή. Είχε πραγματοποιήσει μία εκδήλωση σχετικά με τα ωφέλη του ιαματικού τουρισμού. Ναι, που είναι μεγάλα. Ναι, τα ξέρουμε όμως. Τα ξέρουμε τα ωφέλη του ιαματικού τουρισμού. Άρα λοιπόν ήθελε μέσα από αυτή την εκδήλωση να δώσει έμφαση στο τι κάνουμε, ότι ποια είναι η προτεραιότητά μας, πώς θα το αξιοποιήσουμε. Έβαλε στο παιχνίδι γιατρούς, οι οποίοι μπήκανε, ήρθανε, οι οποίοι προσετερίστηκαν τις απόψεις της Δημοτικής Αρχής, ενώ η συζήτηση ήταν αυτή που διατυπώθηκε μετά τις εκλογές. Αλλά όλα μετά τις εκλογές θα τώρα έκανε. Έγινε ότι, κάτι. Ότι λένε, α, έχουμε προβλήματα νομιμοποίησης. Τώρα υπόθηκε κάτι γι' αυτό. Όχι, μισό λεπτό. Τη μία λέμε τα ωφέλη, που σημαίνει ότι μόλις βγούμε, θα ξεκινήσουμε, θα μπούμε σε μια γραμμή. Και τώρα μετά τις εκλογές έχουμε πιο. Ότι, α, έχουμε πρόβλημα με τον υγειαλό. Α, είναι, το ένα είναι αφέρτο. Α, το άλλο είναι τέτοιο. Μα αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Άρα να μην λέμε ό,τι θέλουμε από τη μία και ό,τι θέλουμε από την άλλη. Οπότε και τα πρόστιμα και όλες τις παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν και αυτά είναι γνωστά. Οπότε βγαίνουμε και λέμε, κύριοι, σας είχαν κάνει υποδείξεις όλα αυτά τα χρόνια τις οποίες δεν κάνατε. Εντάξει, οπότε το αποτέλεσμα είναι ότι έχουν έρθει αυτά τα χρήματα ως πρόστιμο. Mm-hmm. Καλλινιακή ΛΑΕ, αυτά είναι τα αποτελέσματα, εκεί, το σταματάς εκεί. Όχι πέφτω από τα σύννεφα. Ή όταν του λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Τι θα κάνετε με τα θέρμα, α, εμείς κάναμε αυτή την εκδήλωση και αυτά, αλλά διαπιστώσαμε ότι έχουμε πρόβλημα νομιμοποίηση, ότι έχουμε πρόβλημα με τον υγειαλό και τα. Δεν τα ξέραμε. Τα ξέραμε. Αλλά πριν τις εκλογές,
Κάτσαμε και είπαμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε το άλλο. Ανεδαφικά και άκερα. Βάλαμε στο παιχνίδι και κάποιους γιατρούς οι οποίοι θέλανε να σπρώξουν την κατάσταση και να φανούν ότι κάτι κάνουμε όλοι μαζί. Αλλά η ουσία της συζήτησης δεν ήταν αυτή. Η ουσία ήταν ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση και σε 15 άλλες περιπτώσεις στην Κάλλη. Και να κουβαλάμε και νερό για να κάνουμε ένα μπάνιο στα θέρμα, έτσι. Αυτά παραμένουν. Ένα. Αυτά παραμένουν. Και έχουμε και άλλα προβλήματα στα θέρμα. Έχουμε και στη γέφυρα πρόβλημα. Ναι. Όπου στη γέφυρα θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει ένα στόπ, ένα φρένο. Αν πείτε για τους ψηλούς. Βέβαια. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τα αδέσποτα τα ζώα. Γνωρίζουμε ότι γίνεται προσπάθεια. Όλοι τα αγαπάνε. Καταφύγιο πρέπει να γίνει. Όλοι δημοτικό καταφύγιο, κύριε. Όλοι τα αγαπάνε τα ζώα. Αλλά υπάρχει το ζώο, το οποίο το ταΐζουμε, το προσέχουμε. Έχουμε επιλέξει κάποιους χώρους, θα πηγαίνουμε να το ταΐζουμε. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και να σκορπάμε παντού. Και μάλιστα σε περιοχές όπως ας πούμε τώρα είναι η παραλία. Έχουν δύο παραλίες. Τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε και θέματα. Τα οποία έχουν θέματα υγείας. Στρεπτόκοκους. Δηλαδή έχουμε στρεπτόκοκους, έχουμε το ένα, δερματοπάθειες, διάφορες. Εγώ ήμουν στο γιατρό της προάλλης και είχε 2-3 παιδιά τα οποία έκανε κάποια θέματα τα οποία κάνανε μπάνιο. Και ξέρετε, δεν είναι να βάλεις μια κρεμούλα και πέρασε. Δεν είναι. Λοιπόν, κανένας δεν λέει ότι δεν αγαπάει τα ζώα. Εννοείται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να. Πώς το λένε, ότι πρέπει να τα ισοπεδώνουμε. Να είναι ανεξέλεκτη η κατάσταση. Θα πρέπει, το έκανε και μάλιστα ερώτημα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πριν δύο ημερών η κυρία Μαύρου, η Πόπη, ναι. Η οποία το έβαλε το θέμα και λέει: παιδιά, τι κάνουν. Ο Βασίλης ο Μουσέλης πήγανε, καθαρίσανε, κάνανε, το ψεκάσανε τον άνθρωπο. Ναι, πήγανε. Γιατί έχει το τέτοιο, αλλά αυτό είναι η αντιμετώπιση ήδη. Τώρα πρέπει να ξαναγίνει, επειδή έχει καλοκαίρι. Ναι. Μήπως πρέπει να πάρουμε από εκεί τις τροφές. Μήπως πρέπει να τις πάμε λίγο παραπέρα, να τις πάμε λίγο ξέρω, έξω από τα θέρμα, εκεί στο πάρκινγκ που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί τα θέρμα. Ναι. Και είναι πιο λίγος κόσμος. Μήπως να απαγορεύσουμε και να ελέγξουμε λίγο ότι δεν μπορεί να πηγαίνει κάποιος μεγάλο που πετάει κονσέρβες στις σκάλες, στα τέτοια από το γέφυρα και από πάνω στην παραλία. Εδώ πέρα έχει κόσμο που είναι πολύ ο κόσμος στην πόρτα που θέλει να πάει να κάνει ένα μπάνιο εδώ, δεν μπορεί να πάει μπροστά. Ή τουλάχιστον να καθαρίζει ο καθένας που το κάνει αυτό. Αυτό. Γιατί θα το ταΐσεις, σίγουρα. Θα ήταν το ιδανικό. Αλλά καθάρισε το κιόλας. Αυτό ήταν το ιδανικό. Αλλά όταν μιλάμε για ζώα, σημαίνει ότι πηγαίνει, βάζει την τροφή του και όπου τη βάζει και σηκώνεται και, και φεύγει. Αυτό δεν είναι λοιπόν, σωστή λειτουργία. Πάμε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά να αφήσω εσάς να πείτε αν θέλετε κάτι να αναδείξετε από την τελευταία συνεδρίαση προχθές το βράδυ, αλλά και να μας πείτε και για το δελτίο τύπου που έστειλε η παράταξη Νέα Κάλυμνος του Γιάννη Καλουζή. Που λέει ότι μετά από αυτά που έγιναν και δεν θα τα αναλύσω τώρα, ότι απέχουμε. Δεν θα είμαστε ξανά στις συνεδριάσεις. Νομίζω ότι τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο συμβούλιο, δηλαδή προχθές, δεν είχε κάτι το πολύ ας πούμε, που θα πρέπει να αναφέρουμε. Ναι. Απλά θα πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός ότι για άλλη μια φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο η μοναδική παράταξη της αντιπολίτευσης την οποία ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν η δική μας παράδειξη. Μάλιστα. Αυτό δεν πάει τόσο πολύ στο κύριο Χούλη, γιατί έτυχε, νομίζω, έρχεται γενικά ο Σάκης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει απουσία σε αρκετά μεγάλο διάστημα της παράταξης για τον Μιχάλη και τους λόγους που έχουμε, τους λόγους που έχει πάρει άδεια ο επικεφαλής για δικούς του προσωπικούς λόγους. Δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, το ίδιο και ο κύριος Ζωήδης, τώρα προέκυψε και ο κύριος Γαλουζής. Κοιτάξτε, έχουν τους δικούς τους λόγους. Τι θα γίνει, μισό θα είναι το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορείτε να πάτε να τους ρωτήσετε, έχουν εξηγήσει με δελτία τύπου, είναι κάτι το οποίο δεν το πούμε. Εγώ αυτό που λέω για εμάς είναι ότι, αν θέλετε, και εγώ προσωπικά σαν αθλητής, αυτό που λέω, είναι ότι όλα τα παιχνίδια κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορείς να κάνεις κριτική από την τηλεόραση και δεν μπορείς να είσαι απόν. Και μέχρι την τελευταία στιγμή. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, με προσβάλλει, δεν με προσβάλλει, εμείς θα είμαστε εκεί προκειμένου να παλεύουμε για τα προβλήματα και για αυτά που μας έχει τάξει ο καλλινιακός λαός εκεί. Είναι νομίζω η δεύτερη, μπορεί και η τρίτη συνεδρίαση στο σύνολο των συνεδριάσεων που είμαστε μοναδική αντιπολίτευση που είμαστε εκεί. Αυτό δεν είναι ωραίο. Σίγουρα γιατί δεν είναι. Σίγουρα κάτι καλό έχει να πει και η μία παράταξη. Ακριβώς. Σίγουρα κάτι καλό έχει να πει και η άλλη Ακριβώς. παράταξη. Και σίγουρα ο διάλογος και η αντιπαράθεση καλό μπορεί να δημιουργήσει. Ας πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθαν δύο θέματα τα οποία
ήρθαν γιατί είχαν την αίσθηση ότι έπρεπε να έρθουν. Κάναμε παρέμβαση, έγινε δεκτή η παρέμβαση που κάναμε. Αναβλήθηκε η συζήτηση, θα έρθει λίγο πιο ολοκληρωμένα προκειμένου να πάει από εκείνου. Δηλαδή υπάρχει περιθώριο να συζητήσουμε και να αντιπαρατεθούμε γόνιμα. Το να είμαστε απόντες δεν είναι καλό ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για τον κόσμο. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μην πω τίποτα για τους άλλους, αλλά να πω τουλάχιστον στον κόσμο ότι ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε εκεί. Όπου μπορούμε, είμαστε. Δηλαδή σε όλα τα σύμματα, σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σε συνεδριάσεις των ελληνικών προσώπων, εμείς είμαστε παρόντες. Εκεί και εκεί θα μείνουμε μέχρι το τέλος της περίοδου για να αξιολογηθούμε και εμείς μέσα από την πορεία αυτή, όχι μόνο η Δημοτική Αρχή με τα καλά και με τα κακά της. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν οι άλλες παρατάξεις. Γιατί το παιχνίδι κρίνεται και στο τελευταίο ακόμη λεπτό. Το παιχνίδι κρίνεται στο τελευταίο λεπτό όσον αφορά τις εντυπώσεις. Απλά ο κόσμος θα πρέπει να αξιολογεί και να λέει ότι τι έχουμε κάνει καθ' όλη τη διάρκεια. Τα πέντε χρόνια δεν είναι καθόμαστε τρία χρόνια και παλεύουμε με τα φαντάσματα και στο τελευταίο 1,5 χρόνο παλεύουμε για να πάρουμε τις εκλογές. Γιατί αν θέλετε, εμείς ως παράταξη φιλοδοξούμε ότι στις επόμενες εκλογές θα είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή. Άρα πρέπει από τώρα να δείξουμε και τις διαθέσεις μας και τις προτάσεις μας, αλλά και να είμαστε και μέσα στα πράγματα όσο γίνεται, προκειμένου όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, να μην πέσουμε κι εμείς από τα σύννεφα, όπως λέει τώρα η Δημοτική Αρχή. Εμείς δεν θα το επικαλεστούμε αυτό το πράγμα, ότι δεν ξέραμε. Όχι, τα ξέρουμε. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, ξέρουμε πώς πρέπει να παλέψουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να δρομολογήσουν και είναι χρονοπόρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε άμεσα να τα εφαρμόσουμε, απλώς θέλει οργάνωση και θέληση προκειμένου να αλλάξουμε κάποια πράγματα στο νησί, και όλο αυτό το πράγμα δεν χτίζεται στο τελευταίο ένα χρόνο. Σίγουρα, και θέλω να πω στον κόσμο πραγματικά να ανοίγει τα βίντεο, να παρακολουθεί, να βλέπει, να ενημερώνεται, γιατί είναι ό,τι καλύτερο ένας ενημερωμένος πολίτης. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη απαξίωση με αυτή τη φράση «όλοι οι ίδιοι είναι». Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλοι. Και ας δώσουν τέλος πάντων και την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να το δείξουν αυτό. Αυτό που αν θέλετε μέσα από την εκπομπή σας θα πω τώρα είναι ότι είχαμε κάτι προεκλογικά το οποίο δούλεψε καλά. Τώρα με υποχρεώσεις και αυτά το έχουμε συνοσταματήσει, αλλά θα το ξεκινήσουμε πάλι. Ναι, ναι. Το οποίο έχει να κάνει με την live μετάδοση. Δηλαδή φιλοδοξούμε κάθε φορά μετά από ένα δημοτικό συμβούλιο, μετά από μια επιτροπή. Θα βγαίνει επικεφαλής και όποιος άλλος είναι εμπλεκόμενος σε κάποιο θέμα. Θα κάνουμε μια live μετάδοση στο Facebook προκειμένου να ενημερώνουμε τον κόσμο και ποια ήταν η στάση μας σε κάποια θέματα. Και μέσω της live ενημέρωσης να μπορεί κάποιος να καταθέσει ένα ερώτημα. Και να γράψει από κάτω. Και να γράψει από κάτω και να ρωτήσει και να μπορέσουμε να το απαντήσουμε εκείνη την ώρα επί τόπου. Προκειμένου να υπάρχει μια επικοινωνία και μια άμεση αντίληψη. Εμείς δεν κρυβόμαστε, ούτε θα κρυφτούμε ποτέ. Μπορεί να σας αρέσει η στάση μας, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά τουλάχιστον ξέρετε τη στάση μας. Και εμείς τους αγώνες τους δίνουμε μέσα στο γήπεδο. Με ειλικρίνεια, ούτε αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ούτε αποφεύγουμε, ούτε φεύγουμε, ούτε πάμε για διακοπές, ούτε οτιδήποτε. Όταν είναι να πάμε για διακοπές, θα πούμε πάμε για διακοπές. Έτσι είναι. Εντάξει. Όταν είμαστε εδώ, είμαστε εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού τη Δευτέρα, 1η Ιουλίου, για το βιβλίο του καθηγητή μας Γιώργου Φραζή, με τον Γενικό Γραμματέα Πόδιμου Ελληνισμού στο Κέντρο Πολιτισμού, γιατί Έλληνες της Διασποράς. Ένας άνθρωπος ακούραστος, δημιουργικός από τον Ντάρουιν που είναι πάλι εδώ και συνεχίζει αυτό που πραγματικά λατρεύει. Ακούραστος. Έγινε. Και πολύ φίλος και δάσκαλός μου. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαύρο. Γεια σας.